Έχουμε μάθει στην Ελλάδα, όταν μας γαμάνε, να δημιουργούμε μια κατάσταση κλάματος. Δηλαδή με γαμίσανε, με χτυπήσανε, με βιάσανε. Όταν τον Μπούτσο τον έχουμε όρθιο και τον πυροβολάμε, είμαστε γαμιάδες μεγάλοι. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί με τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Τι έκανε λοιπόν σήμερα στην κλήρωση? Φωνάζει ο Καράπαπας και ο Καρυπίδης, στημένη κλήρωση. Πολύ πιθανόν. Και είναι πολύ πιθανόν, γιατί την ΕΠΟ την έχει ο ΠΑΟΚ μαζί με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παίρνει και τις ψυχουλάρες του, γιατί η διαιτησία τον παίζει μια χαρά. Και από την άλλη μεριά είναι η συμμαχία Ολυμπιακού Λάρισας, Άρη, και μπήκε μέσα και η πουτανίτσα η Τρίπολη. Η πουτανίτσα η Τρίπολη, η οποία διπλό ημίχρονο άσο τελικό στο πρωτάθλημα με τον Άρη, ανοιχτά τα πόδια στο άλλο. Λοιπόν, ύποπτο το θέμα της Τρυπόλεως με τον Άρη, θέλει να χωθεί έκτη Τρίπολη στα μπαράζ για να έχει δύο Ολυμπιακός. Και απ' την άλλη εδώ τα καλόπεδα της Τούμπας, οι αρθώες περιστερές, οι παρθένες από τις φτέρνες, οι οποίες δημιουργήσαν μια δικιά τους ΕΠΟ με Αριανό, ο παδό του Άρη, πρόεδρο της ΕΠΟ, και είναι μεγάλη πληγή για τους Έλληνες, είναι μεγάλη στην καρδιά της πληγή να είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ Αριανός, να μεγάλωσε στο Καριλάου, αλλά να αγαπάει τα ρούβλια του αλουνού. Εντάξει, φυσιολογικά, φυσιολογική η Τρίπολη με τον Άρη, κολοτριπηδιά, φυσιολογική και η κλήρωση από την άλλη μεριά. Όλα είναι φυσιολογικά. Δεν μπορώ όμως τα κλάματα του Καράπαπα, γιατί είναι τοξικό το κλάμα του, γιατί τα δάκρυα έχουν 4 κιλά χοληστερίνη το κάθε δάκρυ. Και από την άλλη μεριά, οπωσδήποτε και το κλάμα του Καρυπίδη, ο οποίος περίμενε τελικό κυπέλλου και ένα κύπελλο με τον Άρη, με καλή ομάδα μετά από 51 χρόνια. Την κάτσα τη βάρκα η μεν. Και να τελειώσω την σύντομη κριτική μου σε αυτό το κομμάτι. Όπως λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης έχει τα γραφεία κάτω στην Αθήνα και τη Νέα Δημοκρατία στο πίδημα, έτσι ο κύριος Σαββίδης με τον κύριο Μελισσανίδη, οι δύο καλοί άνθρωποι, οι πόντοι, χρυσοί άνθρωποι, έχουν πάρει την ΕΠΟ και συμμαχίσανε, γιατί μόνος ο καθένας το βουβάλει σε εισαγωγικά, μην παρεξηγηθεί ότι το λέμε και χοντρό, αδύνατος είναι. Είναι και καλλιτέχνης, γράφει και τραγούδια. Έτσι λοιπόν τρεις μαζευτήκανε, δύο μάλλον, γιατί έμαθα ότι ο Μαρινάκης τα έχει βρει με τον Αλαφούζο, είναι λίγο στο μετέχνιο ο κύριος Αλαφούζος, δημιουργεί ο ένας τη μία συμμαχία και ο άλλος την άλλη συμμαχία. Δηλαδή σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, έμαλα